Ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο για το PSI και για την κουβέντα που έγινε πριν από λίγο. Ξέρετε, το κρατικό ελληνικό χρέος θυμίζει λίγο τον καζόν. Όσο το κουρεύεις, τόσο αυτό δυναμώνει, τόσο αυξάνει. Αυτό δεν έγινε με το PSI. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Αν αναζητήσει κανείς την ουσία του νομοσχεδίου, θα τη βρει πολύ εύκολα σε μια πρόταση της αιτιολογικής του έκθεσης. Λέει, σε συνέχεια της νομοθετικής πρωτοβουλίας του νόμου 4796 του 21 που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζεται η μεταρρυθμιστική προσπάθεια ενοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και σε άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας υπό το πλαίσιο, προσέξτε, του νόμου 4442 του 2016, νόμου δηλαδή που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, η κάθε επόμενη κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενή της και συνεχίζει, βαδίζοντας πάνω στο δρόμο όλων των προηγούμενων. Και εδώ ο δρόμος είναι, όπως βλέπουμε, ο μνημονιακός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 2016. Τυπικά, ξέρετε, μπορεί να έληξαν τα μνημόνια, ωστόσο όμως όλοι οι μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ και εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν. Νόμος 4442 του 2016, λοιπόν, ο οποίος τότε ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα από τα προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου, νόμος μάλιστα ο οποίος γράφτηκε με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας και προβλήθηκε ως σημαντική μεταρρυθμιστική κίνηση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, νόμος που επενέθηκε από τους φορείς των βιομηχάνων, που βεβαίως με τα ίδια θερμά λόγια εκφράζονται και για το σημερινό νομοσχέδιο. Θα έλεγε κάποιος, καλά, περσινά ξινά στα φύλλα. Τι βλέπουμε όμως σήμερα, 5 χρόνια μετά, και μάλιστα στη λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδο? Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το σημερινό νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη, να επέρεται και να υπερθεματίζει ξανά, κάνοντας λόγο για εκείνον τον πρωτοποριακό μνημονιακό νόμο του 2016, τον οποίον συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία με εύλογες και δρομολογημένες, όπως λέει, πρωτοβουλίες, με στόχο πάντα τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μέγιστη δυνατή απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν τα λέω εγώ, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά. Με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πατρότητα του σημερινού νομοσχεδίου και να ο λόγος, ο απλός, για τον οποίο τελικά υπερψηφίζει το νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη. Και ενώ σωστά λέει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κανένα νομοσχέδιο αποκομμένο από τη συνολική πολιτική μιας κυβέρνησης, κάτι άλλωστε που δεν μπορεί να ισχύει, την ίδια στιγμή, επειδή το σημερινό νομοσχέδιο θέλει να το ψηφίσει, το χαρακτηρίζει αποσπασματικό, θεωρώντας το ως μια τυχαία καλή στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, έστω και αν απαντά μερικώς, όπως λέει, στις ευρύτερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, με μια γλώσσα που θα τη ζήλευε βεβαίως ακόμα και ο ΣΕΒ. Το νομοσχέδιο Γεωργιάδη υπερψηφίζει επίσης επί της αρχής, δηλαδή επί της ουσίας του, και το ΚΙΝΑΛ, καθώς από καιρό αυτό το κόμμα έχει πετάξει μακριά οποιοδήποτε φύλο σικής για την αντιλαϊκή του πολιτική. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά, είναι λογικό και αναμενόμενο να έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Ανάπτυξης και περιχαρής, αποδεχόμενος το ρόλο του συνεχιστή των μνημονιακών υποχρεώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, να υπογραμμίζει ότι όλο αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο των προτάσεων, ξέρετε ποιανής, της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρακαλώ, ενός εμβληματικού υπεριαλιστικού οργανισμού, τόσο γνωστού ειδικά στους λαούς των φτωχότερων χωρών για τις φιλεργατικές του και τις φιλολαϊκές του εν γέννη πολιτικές. Τι δείχνουν τώρα και τι αποδείχνουν όλα αυτά? Μα τι άλλο από το ότι τα κόμματα αυτά, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις επιμέρους διαφορές που έχουν στην τακτική
ίσως και στο στυλ κάποιες φορές, παρά τις διαφορετικές πολιτικές καταγωγές και αναφορές, έχουν ωστόσο, και αυτό αποδεικνύεται σε κρίσιμες καμπές, όπως είναι τα μνημόνια, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η γεωστρατηγική αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, έχουν σε αυτές τις κρίσιμες λοιπόν καμπές κοινή στρατηγική στόχευση και κοινή στρατηγική κατεύθυνση και πορεία. Και έτσι δεν μπορεί παρά τα κόμματα αυτά να προσφέρουν και την ψήφο τους, όποτε αυτό το υπαγορεύει και το απαιτεί οποιαδήποτε νομοθετική προσπάθεια εκδηλώνεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όπως κατεφημισμών ονομάζεται η ενίσχυση και η ισχυροποίηση του ελληνικού κεφαλαίου. Πρώτη φορά τώρα το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Να ψηφίζουν δηλαδή όλοι μαζί? Όχι. Το είδαμε πρόσφατα και με τις φαραωνικές business στο ελληνικό. Θα είναι αυτή και η τελευταία φορά? Προφανώς όχι. Μην ξεχνάμε ότι μόλις προχθές αυτή η κοινή ψήφιση εκδηλώθηκε και στο πρόσφατο αντεργατικό έκτρωμα, όπου εκεί ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, παρά τις υποκριτικές τους κραυγές, υπερψήφισαν τελικά σχεδόν το μισό νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Βλέπετε, τα μεγάλα θέλω της ελληνικής πλουτοκρατίας είναι πάντα διαταγές για τα αστικά κόμματα. Και ακριβώς επειδή και το σημερινό νομοσχέδιο ανήκει σε αυτή την κατηγορία της ενίσχυσης της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας, γι' αυτό και επί της ουσίας συναντά μόνο την αντίθεση του ΚΚΕ. Μιας και όπως πολύ καλά το ξέρουν και το ζουν βεβαίως οι εργαζόμενοι, αυτή η ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τους δύναμης, είτε αυτή προσφέρεται χειρονακτικά, είτε προσφέρεται πνευματικά. Για να πάμε όμως και πάλι στην αιτιολογική έκθεση του σημερινού νομοσχεδίου. Έχουν μελετηθεί, λέει, και ενσωματωθεί διεθνείς καλές πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως από τη Γαλλία. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι αντιλαϊκές πρακτικές ολοένα και εξαπλώνονται, φροντίζει άλλωστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Λίγο παρακάτω αναφέρεται ότι έχουν ακολουθηθεί κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών, βγαλμένες δηλαδή κατευθείαν από τη γνωστή φαρμακερή αντιλαϊκή εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Ποιος είναι ο βασικός στόχος τώρα του νομοσχεδίου? Είναι η πλήρως απελευθερωμένη, η ανεμπόδιστη θα έλεγε κανείς δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Βεβαίως η κυβέρνηση, ενώ από τη μία διευκολύνει και απελευθερώνει τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων με το να καταργεί οποιαδήποτε ρύθμιση εμποδίζει αυτήν την επιχειρηματική δράση, από την άλλη με κάθε τρόπο επιδιώκει να εμποδίσει τη δράση των εργαζομένων και τους αγώνες τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει τόσο από την προχθεσινή ψήφιση του αντεργατικού άνοση ουργήματος, όσο και από την ψήφιση αμέσως του επόμενου του νομοσχεδίου, δηλαδή του σημερινού. Πιο συγκεκριμένα τώρα, με το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου διαμορφώνεται πλαίσιο άσκησης 8 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί ούτε στο σχετικό πλαίσιο του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στις διατάξεις του πρόσφατου νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ολοφάνερα βεβαίως για ένα πλαίσιο φιλοεπενδυτικών ρυθμίσεων με στόχο τη διευκόλυνση πρώτα και κύρια των μεγάλων επιχειρήσεων. Καθώς οι ρυθμίσεις αυτές, όπως και οι παλιότερες, οδηγούν σταδιακά σε μια ανεξέλεγκτη δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει το να καταργείται κάθε διαδικασία για την αδειοδότηση επιχειρηματικών ομίλων σε σχέση με την τήρηση από τη μεριά τους των αναγκαίων εκείνων όρων ασφάλειας και δημόσιας υγείας? Εκεί δεν οδηγεί η κατάργηση ουσιαστικά των ελέγχων? Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της δράσης τους από τα δεσμά του κρατισμού, όπως λέτε, δηλαδή από τους κρατικούς ελέγχους ως προς την εκπλήρωση ακόμα και των ελάχιστων υποχρεώσεων που έχουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι προς την κοινωνία? Θαυμάστε τώρα πώς αιτιολογείται όλο αυτό στη συνοδευτική έκθεση του νομοσχεδίου.
Οι υφιστάμενες, λέει, αδειοδοτικές διαδικασίες δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν στο βέλτιστο βαθμό το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε γιατί. Λόγω των δυσανάλογων διοικητικών βαρών που επιβάλλουν. Η γραφειοκρατία επιβαρύνει τις επιχειρήσεις γιατί όντας εστιασμένη στον εκ των προτέρων έλεγχο σε αντιδιαστολή με τον έλεγχο εκ των υστέρων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο οποίος είναι και ο πιο ουσιαστικός η αιτιολογική έκθεση. Δεν είναι καθόλου λοιπόν υπερβολικό να πει κανείς ότι οι όποιοι έλεγχοι είτε ουσιαστικά καταργούνται είτε το πολύ πολύ διενεργούνται εκ των υστέρων. Ως ΚΚΕ δεν συμφωνούμε καθόλου με όλη αυτή τη λογική της απλούστευσης των διαδικασιών της άδειας έναρξης λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, γιατί σε αρκετούς κλάδους, καθώς και σε κάποιους από τους 8 του νομοσχεδίου, προκύπτουν ζητήματα, ξέρετε, ασφάλειας και δημόσιας υγείας, είτε για τις εγκαταστάσεις, είτε για την επάρκεια, ακόμα και για την ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού. Τα πράγματα μάλιστα γίνονται ακόμα χειρότερα και πιο επικίνδυνα για το λαό, αν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του παλιότερου νόμου που ισχύει, αναφέρεται εκεί ότι ακόμα και στην περίπτωση της ένταξης κάποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης ή έγκρισης, όταν υπάρχει κίνδυνος δημόσιου συμφέροντος, οι αρμόδιες αρχές έχουν, λέει, δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους. Τι λέτε, σοβαρά? Δηλαδή έχουν και δικαίωμα να μην προβαίνουν σε ελέγχους? Είναι δυνατόν ο έλεγχος ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να μην είναι υποχρεωτικός ούτε καν για αυτοψία? Τώρα, για το ποιους αφορά και σε ποιους απευθύνεται το νομοσχέδιο, απαντά το ίδιο. Οι ρυθμίσεις αφορούν αρχικά, λέει, στους οικονομικούς φορείς και επενδυτές που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες, η άσκηση των οποίων διευκολύνεται. Αλήθεια, πόσο πιο κομψά μπορεί να υποθεί ότι και αυτό το νομοσχέδιο προορίζεται προς χρήση των μεγάλων επιχειρηματιών, οι οποίοι επιδιώκουν τη διείσδυσή τους σε ακόμα περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες. Στο δεύτερο τώρα μέρος, που έχει τον τίτλο «Ειδικότερες ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή δραστηριότητα». Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν στόχο να απλοποιήσουν τους όρους διείσδυσης του κεφαλαίου παντού στην οικονομία, παραμερίζοντας παλαιότερες διατάξεις νόμων, οι οποίες προστάτευαν, έστω και στοιχειωδώς, προστάτευαν πάντως λίγο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πρόκειται φυσικά για ευνοϊκές ρυθμίσεις στους όρους δόμησης, της χρήσης γης κτλ. Πού μπορεί αυτό να οδηγήσει? Καταρχήν, στην ανεξέλεγκτη διασπορά των λεγόμενων επιχειρηματικών πάρκων, κομμένων και ραμμένων όμως στα μέτρα των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι βέβαια των μικρών, όπως κάποτε παραμυθιάζατε τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες. Δηλαδή τα επιχειρηματικά πάρκα οδηγούνται στη βασική τους πια αποστολή ως προνομιακή χώρη επενδύσεων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και λέμε προνομιακή χώρη, γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο η εγκατάσταση τέτοιων βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε αυτά τα επιχειρηματικά πάρκα εξαιρούνται της υπαγωγής σε ειδικές διατάξεις σχετικές με την τήρηση αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές που βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών. Μια περιοχή δηλαδή τη βαφτίζουμε επιχειρηματικό πάρκο και μπορούμε να ξεπερνάμε άλλα εμπόδια, όπως τα λέτε εσείς, όπως είναι οι στοιχειώδεις ρυθμίσεις προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, οι στοιχειώδεις πολεοδομικές ρυθμίσεις. Υπάρχει όμως και συνέχεια, καθώς μια οποιαδήποτε εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας, τα γνωστά logistics, από εδώ και πέρα θα μπορεί η ίδια να αυτοαναγορεύεται σε επιχειρηματικό πάρκο μεμονωμένης, λέει, επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίζει ευνοϊκούς πολεοδομικούς όρους, τσαλαπατώντας φυσικά κάθε έννοια περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής των κατοίκων των γύρω περιοχών. Υπερβολή? Καθόλου. Σύμφωνα με το άρθρο 28, ειδικά για τα logistics,
είναι δυνατή, προσέξτε, είναι δυνατή η υπέρβαση της επιτρεπόμενης κατόγκου εκμετάλλευσης του οικοπαίδου, με λίγα λόγια αυξάνει ο συντελεστής δόμησης, ταυτόχρονα όμως επιτρέπεται και η καθύψος υπέρβαση, φτάνοντας μέχρι τα 32 μέτρα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Ανοίξατε και τους περιμένετε και τα δίνετε όλα, ανεξέλεγκτα πια, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ώστε να απλώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για να κερδοσκοπήσουν. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα χειρότερο. Σύμφωνα με το άρθρο 30, ένα τέτοιο βιομηχανικό πάρκο προορίζεται για μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή, όπως είναι αυτή εδώ κοντά, στα Ινόφυτα. Μια περιοχή όπου οι βιομηχανίες αλωνίζουν ανενόχλητες και ενέχονται για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Είναι γνωστή η μόλυνση του ασοπού με το εξασθενές χρώμιο. Το περιβαλλοντικό λοιπόν έγκλημα διαρκείας στον ασοπό και τα Ινόφυτα με τη διεύρυνση της βιομηχανικής περιοχής συνεχίζεται με την ψήφο όλων σας. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μαζί της φέρνει εκτός από την εργατική εκμετάλλευση και την περιβαλλοντική ασυδοσία. Και δύο λόγια για τα e-shop. Οι σχετικές διατάξεις για τη λεγόμενη πάταξη του παρεμπορίου, λες και ο κόσμος δεν ξέρει όταν αγοράζει φτηνά προϊόντα ότι αγοράζει μαϊμούδες. Μας προκαλούν λοιπόν αυτές οι διατάξεις ανησυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα, όπως δείχνει η πείρα, τέτοιες τόσο μεγάλες βάσεις δεδομένων καταλήγουν προς πώληση στη μεγάλη ηλεκτρονική αγορά. Εν κατακλείδη, μιλάτε όλοι σας για την απλούστευση των διαδικασιών, μα αυτό που εννοείται είναι την κατάργηση των αναγκαίων ελέγχων. Μιλάτε όλοι σας για τον εξορθολογισμό, μα αυτό που φέρνετε είναι την ασυδοσία των επενδυτών. Εμείς, στο πλευρό πάντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, καταψηφίζουμε φυσικά το νομοσχέδιο. Για τις τροπολογίες θα τοποθετηθούμε στη δευτερολογία. Καταθέσαμε και μία τροπολογία για την επαναφορά του καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστώ.